πρέσβυνας που εξέδωσε στην Ελλάδα, ευρωπαϊκούς φορείς, προσώπους της Σύμβασης Αποκλήρας που είστε που είχες πρόσφυγες, δημοσιογράφους να αδελφούσες, τα ελληνικά και τα ξένα θέλω να συγχαρώ δημόσια τον αξίωτο επικεφαλής του νησιού, τον διοικητή, τον σπορ, τον διοικητή, τον μηχανικό, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, διότι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το μεγάλο στοίχημα που έβαλε η Ελλάδα και ανέλαβε να εκτελέσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταναστευτικών. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα αλλά και τις αρχές του τόπου. Και οφείλω να κάνω ιδιαίτερη θεία στον κύριο την Περιφερειάρχη, ο οποίος πράγματι βοήθησε από την πρώτη στιγμή στο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή αλλά και στο λαό της Ελλάδας, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι σήμερα εδώ και σε όλους τους πολίτες οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις ένοπλες δυνάμεις να το συντονιστεί το έργο και μπορέσαμε να έχουμε έλεγχο και αυτό το κόσμο της γης. Θέλω να σας πω ότι από σήμερα, όπως είχαμε ανακοινώσει, υπάρχει συνεργασία στενή με το νομόγελο του παιδιού που σήμερα είναι εδώ και δημιουργείται ειδικό χώρο για τα παιδιά. Κάνουμε τότε μια τεράστια προσπάθεια και το επόμενο καιρό ελπίζω να μπορούμε να έχουμε και ένα κέντρο καταγραφή παιδιωτικά στοιχεία και για τα παιδιά που δεν είναι στον κόσμο που δεν καταλάβουν μέχρι σήμερα το παιδιό. Η Ελλάδα εκπλήρωσε τη συμφωνία σε συνδυασμό με τη συμφωνία που υπήρχε με τον ΝΑΤΟ για την ανακοπή της ζωής της καταστροφικής στα παράλια της Ασίας, σε τριμερή συμφωνία που υπογράψαμε με τη Γερμανία αλλά και με την Τουρκία και επικύρωσαν όλες οι χώρες με τον ΝΑΤΟ, θεωρώ ότι πλέον έχουμε μπει σε έναν τρόπο το τεράστιο πρόβλημα που μεταναστευτικό αλλά και το ζωικό αντιμετωπιστή. Αυτό σημαίνει με σεβασμό στη συνθήκη της Γενέβης, αλλά και στις δυνατότητες που έχει η Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Οι ένοπλες δυνάμεις εκπλήρωσαν σε μια δύσκολη συγκυρία να αποδείξουν ότι δεν είναι έτοιμες μόνο για καιρό πολέμου, όπως είναι έτοιμες, αλλά και για καιρό ειρήνης και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Είμαι περήφανος που είμαι πολιτικός προϊστάματος και έχω και φίλους Γίτσας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είμαστε περήφανοι όλοι μαζί, ο φορείς, η αστυνομία, το κυβερνικό, με την Ευρωπαϊκή Οργανώση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ζωή τη Πρωτοβουλία, το λαμόγελο του οποίου επίκυψε για την εταιρεία, συνεργαστήκαμε στενά και μπορέσαμε να λειτουργούμε πλέον αυτό το βαθμό με όλε τι ειδικέ εγγύητε που παραγόντουσαν με καλέ ευθύνε διαβίωση των προσφύγων σε αυτό το 24ωρο. Thank you.
αλλά εσείς πώς το βλέπετε. Δεν έχετε καμιά αμφιβολία. Το ΝΑΤΟ δεν εμπλέκεται σε καμιά φιλεκτροσύνη. Αφιλεκτροσύνη είναι ένα θέμα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το ΝΑΤΟ είναι εδώ με συγκεκριμένη αποστολή. Η αποστολή είναι η επιτήρηση, η παρακολούθηση και η εφαρμογή της συνθήκης που λέει ότι όποιος διασώζεται στα χωρικά είτε της Ελλάδος είτε της Τουρκίας, έχοντας ξεκινήσει από την Τουρκία, θα επιστρέφει πίσω στην Τουρκία. Αυτό είναι μια συμφωνία η οποία δεν επηρεάζει την ελληνική κυριαρχία της χώρας. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις με τη σκέπη του ΝΑΤΟ, αλλά και χωρίς σκέπη του ΝΑΤΟ, έχουν τεθεί το ελληνικό χωρικό υδάτων και το ελληνικό ενεργειακό. Η Τουρκία θα επιχειρεί εντός του ελληνικού χωρικού υδάτων και του ελληνικού ενεργειακού. Και οι υπόλοιπες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, οι περισσότερες ευρωπαϊκές, θα βοηθούν στην τήρηση της συμφωνίας με την παρουσία του πλοίου τους. Θέλω να θυμίσω, επειδή ακούγονται διάφορα τον τελευταίο καιρό, ότι βάσει της τελευταίας συμφωνίας για τη μετανάστευση στην Ευρώπη, που υπεγράφει τον Οκτώβριο του 2008 για τις ευρωπαϊκές χώρες, σύνορα της Ευρώπης είναι τα σύνορα της Ελλάδας. Οποιασδήποτε περαιτέρω συζητήσεις δεν ωφελούν